Γεια σας από τον τρελό τρελό κόσμο. Η καλημέρα όπως πάντα θα μας δοθεί από τον Κυρ. Αφορμή βέβαια είναι το φλέγον θέμα της εποχής, τα κλειστά πανεπιστήμια που σήμερα έχουμε εκτός από τον Καποδιστριακό στάση εργασίας παντού. Πολύ αιχμηρό το σχόλιο του, Καποδιστριακό θέατρο αργεί. Πάντα ο καθένας έχει τις απόψεις του και ο Κυρ μας έχει συνηθίσει πάντα με ένα αιχμηρότατο χιούμορ. Ας πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Η ιστορία διδάσκει, αλλά διδάσκει μόνο όσους θέλουν να διδαχθούν. Το παρόν γίνεται κατανοητό μόνο με αναφορές στο παρελθόν. Για την αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας μεταξύ των γενεών είναι απαραίτητο να έχει διασωθεί ζωντανή η εθνική συνείδηση. Αν τηρώντας τις ιστορικές αναλογίες θεωρήσουμε την τωρινή περίοδο ανάλογη με την Φραγκοκρατία, μετά το 1204 δηλαδή, θα έπρεπε κάποιος να αναμένει ότι θα ακολουθήσει η Τουρκοκρατία. Όμως ας δούμε τα πράγματα με μια διαφορετική ματιά, εντελώς αισιόδοξη. Πλάι στις αθλειότητες και τα εθνικά εγκλήματα έγιναν μικρά εθνικά θαύματα και θεωρητικά πραγματοποιήθηκε μια πρόοδος. Παρόλο που μέσα στη διάρκεια 100 χρόνων ο ελληνισμός έζησε 6 πολέμους, 8 επιστρατεύσεις, έκανε 2 υπερπόντιες εκστρατείες, γνώρισε 2 αποκλεισμούς, αποκατέστησε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, πολέμησε την εχθρική εισβολή, καταδικάστηκε σε 3 εμφυλίους πολέμους και υπέστη την εξόντωση της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη και την εισβολή στην Κύπρο. Επιζεί ακόμα. Η εξουθένωση ενός λαού επιτυχάνεται με 2 μεθόδους. Είτε με τα όπλα και με τη βία. Εναντίον του ελληνισμού χρησιμοποιήθηκε πρώτα η βία των όπλων. Εδώ και μερικά χρόνια χρησιμοποιείται η μέθοδος της οικονομικής εξαθλίωσης. Αυτός ο πρόλογος έγινε γιατί όλα αυτά μου ήρθαν στο νου καθώς είδα το ημερολόγιο. Χτες ήταν 3 και σήμερα 4 Δεκεμβρίου. Τις ίδιες ημερομηνίες ο λαός της Αθήνας γνώριζε μια ιδιόμορφη κατοχική βία. Των Εγγλέζων συμμάχων που ήρθαν δήθεν ως απελευθερωτές για να δράσουν ως κατοχική δύναμη. Να δούμε το πρώτο βίντεο, να κάνουμε έναρξη του θέματος που λέμε. Άοπλη και ειρηνική διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής της κυβέρνησης και του Σκόμπη που επετράπη αρχικά και μετά απαγορεύτηκε, δέχεται στις 3 Δεκέμβρη 1944 τα ευνηδιαστικά πυρά της αστυνομίας και διαλύεται, αφήνοντας στην πλατεία Συντάγματος αρκετούς τραυματίες και νεκρούς. Μετά την κηδεία των θυμάτων, ακολουθεί νέα διαδήλωση διαμαρτυρίας που χτυπιέται και αυτή. Στα χτυπήματα αυτά το ΕΑΜ απαντάει καταλαμβάνοντας ορισμένα αστυνομικά τμήματα στο κέντρο και στις συνοικίες, ενώ συγχρόνως ρίχνει το σύνθημα της ενεργητικής αντίστασης. Έχει αρχίσει ο Δεκέμβρης. Δεκέμβρης 1944. Η στρατιωτική επέμβαση των Άγγλων στην Ελλάδα είναι γεγονός. Τις 3 του Δεκέμβρη ο Τσόρτσιλ στέλνει το εξής τηλεγράφημα στον διοικητή των Αγγλικών δυνάμεων στην Ελλάδα, στρατηγό Σκόμπι. Μη διστάσετε να ενεργήσετε σαν να βρισκόσαστε σε μια κατεχόμενη πόλη που έχει επαναστατήσει. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ φτάνει στην Αθήνα ενώ ο Άγγλος εκφωνητής των Αγγλικών επικαίρων δεν διστάζει για το ρόλο των πρώην συμμάχων. The British force in Attica has been gaining the upper hand, and when our soldiers are by peace...
Και τότε όλος ο κόσμος έτσι με μια φωνή, λες και ήταν, δόθηκε ένα σύνθημα, άρχισαν να φωνάζουν κατάρα στους δολοφόνους. Κάτι ματωβαμένη κυβέρνηση του Παπανδρέου. Θάνατος στους δολοφόνους. Τα ίδια και για τους Εγγλέζους. Θα ακουστούν πολλά. Θα γραφτούν άλλα τόσα. Νομίζουμε όμως ότι ένας μεγάλος Έλληνας με μια φράση που τα είχε ακριβώς, με μια φράση του τα είχε ακριβώς περιγράψει. Είχε πει λοιπόν για τα Δεκεμβριανά ο Μάνος Χατζηδάκης. Και αυτά που θα ακούσουμε δεν είναι κάθε άλλο παρά λόγια ενός χαρακτηρισμένου αριστερού. Νομίζω ότι ξέρουμε πολύ καλά τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Είχε πει λοιπόν ο Μάνος, τα Δεκεμβριανά δεν ήταν αντίδραση κομμουνιστών. Ήταν η αγανάκτηση των παιδιών της Γαλαρίας που έβλεπαν τους συντρόφους τους και τα όνειρά τους στα φέρετρα από σφαίρες που ρίξαν δοσύλλογοι και φασίστες φορώντας γαλάζιους μανδύες εθνικοφροσύνης. Και όλα αυτά τα ελληνικά αποβράσματα με την επίσημη στήριξη του νεαρού τότε κράτους είχαν έναν εχθρό, την ψυχή των παιδιών της Γαλαρίας. Τα ΔΕΦΗ Μάνος Χατζηδάκης. Θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα άλλο βίντεο. Είναι από το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να το βρούμε. Ευτυχώς βρήκα ένα απόσπασμα αυτής της σημαντικής συνέντευξης ενός πολύ αγαπημένου μου δάσκαλου στη δημοσιογραφία, του Μέμου του Φαράκου, σε μια συνέντευξη στο Γιάννη Τζανετάκο. Ο Μέμος ο Φαράκος εκείνη την εποχή, ας είναι καλά και θα του θυμίσω να το δει αυτό το βίντεο, εκείνη την εποχή ήταν λοχαγός στο ΕΑΜ. Να δούμε το βίντεο αν εστί. Στην Αθήνα υπήρχε ένας πανεαμισμός. Το δίκαιο του ΕΑΜ ίσχυε παντού. Μπορεί να ήταν πρωθυπουργός ο Παπανδρέου και αυτό. Από τη στιγμή που έφυγε, στις γειτονιές γύρω, Πειραιά, το ένα άλλο, δεν λειτουργούσε τίποτε κράτος. Ήταν και η εξουσία του ΕΑΜ. Όταν λοιπόν δεν χρειάστηκε είναι, να δω... Ακόμα είναι ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου είναι πρωθυπουργός. Ναι, ναι. Είναι πρωθυπουργός πλέον της μιας Ελλάδας. Ναι. Και υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που τη συγκροτεί. Το ΕΑΜ, κατέχοντας τα 9 δέκατα της Αθήνας και τα 4 πέμπτα της Ελλάδας, και λέει την Κυριακή όλοι στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Δεν μπόρεσαν να έρθουν από επαρχίες γιατί απλώς δεν υπήρχαν μέσα συγκοινωνίες. Ήταν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καταγγελίας, είχε ως στόχο μήπως ξέρω εγώ να καταλάβει την αστυνομική διεύθυνση, τα παλαιά ανάκτορα και ποιοι ήταν εγκατεστημένοι εκεί. Το θέμα ήταν από πού ξεκίνησε η προβοκάτσια, να το πω έτσι στη γλώσσα. Στο βιβλίο σας είστε απόλυτος και κατηγορηματικός, έτσι. Εγώ πιστεύω. Δηλαδή οι πυροβολισμοί και οι δολοφονίες, γιατί περί δολοφονιών επρόκειτο, έτσι. Πυροβόλησαν άοπλους ανθρώπους, ζήτη. Είμαστε όλοι άοπλοι. Εγώ είχα όπλο. Ο Μίκης Θοδωράκης λέει ότι οι επικεφαλείς, οι καθοδηγητές μπορεί να είχαν και κάποιο περίστροφο, αλλά ο κόμματος πια. Ο Μίκης να με αφήσει ήσυχο. Και το λέω με τα λόγου γνώσεων. Εγώ είχα όπλο. Είμαι λοχαγός της πολιτοφυλακής. Ξέρεις τι θα πει πολιτοφυλακή. Δεν το πήρα μαζί μου. Α, δεν το πήρα, δεν το πήρα μαζί μου. Τα άφησα στον δεν ήταν εντολή να έχετε. Καμιά εντολή. Ήταν ένα συλλαλητήριο λαϊκό για να δείξουμε ότι διαφωνούμε, διαμαρτυρόμαστε για την απόφαση του Παπανδρέου. Η απόφαση του Παπανδρέου ήταν του Παπανδρέου. Αυτό που τον μεταφοδηγούσε τον Παπανδρέου. Από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε εκεί πέρα ήταν η Βουλή, η τωρινή Βουλή, είχε πάνω στην ταράτσα κάτι περίεργα τα κεραμίδια και το σύστημα που έχει κενά, σαν λούκια που φτάνουν να δουν. Εκεί πέρα ήταν γεμάτο ανθρώπινες μορφές. Αυτό που βλέπουμε μακριά είναι και 150 μέτρα απόσταση από το σημείο της αυτής. Βλέπουμε κάτι ανθρώπινο, δεν φαίνονται σαν όπλα. Δεν φαίνονται όπλα. Τι αμφίεση είχαν, ήταν... Δεν τις είδες. Κατόπιν, όταν πια πέσανε νεκροί και τραυματίες πολλοί, αυτοί που κατέβηκαν μέσα από το κτίριο των παλιών ανακτόρων είχαν στολή χωροφύλακα. Δεν υπήρχε κίνηση από πλευράς κόσμου επιθετική. Γι' αυτό και όλοι οι νεκροί, δεν υπάρχει νεκρός στον χώρο του άγνωστου στρατιώτου ή στο προάβλιο της Βουλής. Οι νεκροί είναι
από την οδοστηλεφόρα Αμαλίας, στα σκαλιά κάτω, και οι καλοί σκοπευτές προφανώς από πάνω, κάτω στην πλατεία. Τα Δεκεμβριανά του 1944, η μάχη του Δεκέμβρη, υπήρξαν ένα από τα πιο ζωφερά κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Επί ένα και πλέον μήνα, η μόλις λυτρωμένη από τη γερμανική κατοχή πρωτεύουσα μεταβλήθηκε σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων που μένονταν τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες της. Αυτός είναι ο περίφημος Σκόμπι. Σε πολλά σημεία της Αθήνας που οι διεθνείς συμβάσεις την ήθελαν ανοχήρωτη πόλη και ως εκ τούτο καθ' όλη τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο έδαφος της δεν είχε ρηφθεί ούτε μία βόμβα, κροτάλιζαν ακατάπαυστα όπλα. Ανατιναγμένα χτίρια κοίτονταν σε σωρούς ερυπείων, κατά μεσής της έρημες λεωφόρους έστεκαν τρομακτικά τα πυρπολημένα τραμ και για να διασύσουν τους δρόμους συχνά κομμένους από οδοφράγματα, οι παράτολμοι και αραιοί διαβάτες έβαζαν στοίχημα της ζωής τους εξαιτίας των ελεύθερων σκοπευτών, οι οποίοι από τις γύρω στέγης σκόρπιζαν το θάνατο επί δικαίους και αδίκους. Ήταν ένας πόλεμος ύπουλος και για πολλούς αναπάντεχος και αδικαιολόγητος ανάμεσα στις δυνάμεις του ΕΑΜ από τη μια και της κυβέρνησης από την άλλη. Η κυβέρνηση είχε στο πλευρό της τα αγγλικά στρατεύματα που είχαν αναλάβει και το μεγαλύτερο βάρος των πολεμικών επιχειρήσεων. Είχαν καταλάβει μάλιστα και την Ακρόπολη και πυροβολούσαν και από εκεί τους αντάρτες. Τους νόμιμους κατοίκους αυτής της πόλης. Το πιο πικρό γνώρισμα των δραματικών εκείνων γεγονότων ήταν, από ό,τι διαβάζω στο αφιέρωμα που έκανε το Βήμα, ότι είχαν τη ρίζα τους την ίδια την ηρωική πάλη του ελληνικού λαού για την ανάκτηση της ελευθερίας του. Θα πάμε τώρα σε άλλο ένα βίντεο, που το νούμερο 4 είναι ένα χρονικό που έχει φτιάξει ο Ροβίρος Μανθούλης, με συγχωρείς το 5 Ανέστη, ο Ροβίρος Μανθούλης για τα γεγονότα εκείνης της εποχής, για το γαλλικό άρτε. Επεξηγεί πάρα πολλά πράγματα, εκτός από την περιγραφή που είχαμε δει προηγουμένως, που μας έκανε ο αυτόπτης μάρτυρας και πρωταγωνιστής των γεγονότων, κατά κάποιο τρόπο, όλοι ήταν πρωταγωνιστές, αυτοί που είχαν κατέβει στους δρόμους. Εγώ την ιστορία αυτή την έχω ακούσει από διηγήσεις της μητέρας μου. Ήταν και εκείνη εκεί. Τώρα ελπίζω να με παρακολουθεί από εκεί που βρίσκεται, εκεί ψηλά, ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Θα δούμε λοιπόν το βίντεο αυτό του Ροβίρο Μανθούλη, που αναλύει και ιστορικά γεγονότα της εποχής που έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την πορεία που ακολούθησε η πατρίδα. Κρεμλίνο, 9 Οκτωβρίου. Ο διάλογος που ακολουθεί αναφέρεται κατά λέξη από τον Winston Churchill στα απομνημονεύματά του. Réglons nos affaires dans les Balkans. Vos troupes sont en Roumanie et en Bulgarie. Que diriez-vous d'avoir la haute main à 90% en Roumanie et d'avoir, nous, à 90% les mains libres en Grèce et de se mettre d'accord sur un pourcentage de 50-50 en Yougoslavie. Pendant que l'on me traduisait, j'ai écrit sur un bout de papier. Roumanie, Grèce, Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie. Il y a eu un moment de silence. Et Staline a sorti un stylo, a écrit V sur la feuille et me l'a rendu. Les historiens de demain diront que nous avons réglé cyniquement l'avenir d'une grande région du monde sur ce bout de papier. Faut-il le brûler? Non, gardez-le. Thank you.
καρδιά σου. Ο Ελλάς με επικεφαλή στον Άρη δεν είναι ο μόνος παρτιζάνικος στρατός, αλλά οι γενναίοι αντάρτες του καταφέρνουν να καθυλώνουν 30 εχθρικές μεναρχίες, έλεγε ο Τσόρτσιλ στην αρχή. Τις παραμονές όμως της απελευθέρωσης ο ίδιος μιλούσε για ληστοσημωρίτες που μεταφιέζονται σε σωτήρες της χώρας τους. Το ΕΑΜ απελευθερώνει τη χώρα αποφασισμένο να εμποδίσει την επιστροφή του προπολεμικού μοναρχικού καθεστώτος. Ο Τσόρτσιλ, που παρακολουθεί προσωπικά και από κοντά τις εξελίξεις στην Ελλάδα, είναι αποφασισμένος να επέμβει για να εξασφαλίσει την επιστροφή του Γεωργίου χωρίς δημοψήφισμα. Και γι' αυτό το λέω, προσπάθησε, εφόσον έβλεπε ότι τα πολιτικά μέσα δεν θα ωφελούσαν και φοβήθηκε ότι μόλις φεύγαν οι Γερμανοί την εξουσία θα έπαιρνε ο Έλλας, έφτασε σε ένα κίνημα, σε μια χειρονομία η οποία είναι, αν θέλετε, το στίγμα της Μεγάλης Βρετανίας στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή ήρθε σε απευθείας συνεννόηση με τον Χίτλερ και ήταν η μόνη αγγλογερμανική συμφωνία σε όλο τον πόλεμο. Και έγινε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου στη Λισαβόνα τον Αύγουστο του 1944, δηλαδή τις παραμονές της απελευθέρωσης. Οι μεν Γερμανοί θα έφευγαν προς βοράν και θα περιμένανε στη Θεσσαλονίκη να παραδώσουν στους Βρετανούς την πόλη και να είναι ένα πρόχωμα στους Ρώσους, οι οποίοι κατέβαιναν τον Αύγουστο του 1944 ακάθεκτα στα Βαλκάνια, και οι Εγγλέζοι αναλάμβαναν την υποχρέωση στην οπισθοχώρηση των Γερμανών να μην τους ενοχλήσουν. Αυτό το είπε σε συνέντευξη που μου έχει δώσει ο Άλμπερτ Σπέερ, ο οποίος ήταν υπουργός της πολεμικής παραγωγής του Χίτλερ. Θα χρειαστεί μια δεύτερη μυστική συμφωνία στη Μόσχα για να παραμείνει η Ελλάδα στην αγγλική ζώνη επιρροής. Τα πρακτικά αυτής της συνάντησης έχουν σήμερα δημοσιευτεί. Председатель Совета народных комиссаров Союза СССР, товарищ Сталин. Премьер-министр Великобритании, господин Черчилль. Министр иностранных дел, господин Иден. Заместитель председателя Совнаркома и народный комиссар иностранных дел Союза СССР, товарищ Молотов. Στην ημερησία διάταξη, το μοίρασμα των Βαλκανίων. L'idée des pourcentages est sortie de la rencontre d'hier. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord pour la Hongrie, la Bulgarie et la Yougoslavie sur la base de 75-25 chacune? Ça c'est pire que hier. Tout changement en Yougoslavie fâchera M. Churchill. Je propose 75-25 pour la Hongrie, 80-20 pour la Bulgarie et 50-50 pour la Yougoslavie. Alors je propose 90-10 pour la Bulgarie et 50-50 pour la Hongrie et la Yougoslavie, quitte à modifier ces pourcentages plus tard. Il y a deux pays auxquels les Britanniques s'intéressent plus particulièrement. Un de ces pays est la Grèce. Je ne me fais pas beaucoup de soucis pour la Roumanie, c'est sans conteste une affaire russe. Mais pour la Grèce, c'est différent. La Grande-Bretagne doit être la première puissance en Méditerranée. Et j'espère que vous me permettrez d'avoir la priorité en Grèce de la même manière que vous l'avez en Roumanie. Effectivement, la Grande-Bretagne a beaucoup souffert de voir ses communications méditerranéennes coupées par les Allemands. Ce serait un problème sérieux pour la Grande-Bretagne de ne pas contrôler la Méditerranée. De ce point de vue, la Grèce est très importante. Je suis d'accord pour que la Grande-Bretagne ait la priorité en Grèce. Κρατήστε μέσα τους γιους σας, μανάδες της Αθήνας, γιατί αλλιώς θα τους κλάψετε απόψε, έγραφε εκείνες τις στιγμές ο Μπέρτολ Μπρέχτ. Ο γέρος της Downing Street ξαναφέρνει το βασιλιά σας. Πρώτο βήμα, επίσκεψη του Άντων Ίντεν στην Αθήνα. The British paratroopers met no opposition, coordinating their landing with British and Greek troops landed by the Royal Navy at Piraeus, port of Athens. Natives and guerrillas were waiting to greet the troops as they came down. Contact was also established with British troops which had landed earlier on the Peloponnesus and had advanced east from Corinth. Η χιτλερική σημαία αναδιπλώνεται, αλλά το μαρτύριο του ελληνικού λαού δεν είναι τόσο κοντά στο τέλος του όσο φαίνεται. Ο Τσόρτσιλ στέλνει στον Ίντεν το ακόλουθο μήνυμα. Περιμένω σύγκρουση με το ΕΑΜ και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να την αποφύγουμε.
Πληρώσαμε ακριβά στη Μόσχα για να έχουμε ελεύθερα τα χέρια μας στην Ελλάδα. If you've seen these pictures before, you'll certainly remember them. For the Greeks gave their allies one of the greatest ovations ever witnessed in this war. Neither Britain nor her allies demanded anything from Greece but her friendship and her agreement to maintain law and order so that free elections could be held. Britain hadn't come to occupy Greece, but to help that stricken country to its feet. Ο Γεώργιος περιμένει να εγκατασταθούν στην πρωτεύουσα οι αγγλοελληνικές δυνάμεις για να επιστρέψει κι αυτός από το Λονδίνο. Η πρόταση για δημιουργία εθνικού στρατού με ίση συμμετοχή του Ελλάς απορρίπτεται από τον Τσότσιλ. Το ΕΑΜ εγκαταλείπει την προσωρινή κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο στρατηγός Κόμπι διατάσσει τον αφοπλισμό των ανταρτών. Μη διστάσετε να πυροβολήσετε όποιον αμφισβητήσει τη βρετανική εξουσία, τηλεγραφεί ο Τσότσιλ. Ελπίζω ότι και η ελληνική ορεινή ταξιαρχία θα κάνει το ίδιο. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, συλλάβετε τον. Βρίσκεστε σε κατεχόμενη χώρα. Το ΕΑΜ κηρύσσει γενική απεργία. Από σήμερα και για ένα μήνα δεν θα υπάρχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ραδιόφωνο, εφημερίδες, τρόφιμα. Θα υπάρχουν μόνο νεκροί για καταμέτρηση. Temporary studio open while I have been speaking my dispatches so that you can hear the noises of the battle. Hello BBC, this is Douglas Foley speaking to you from Athens. I have the recording truck at Constitutional Square, which is in the center of the city, and there is a violent street battle going on at the present moment. I will leave the microphone open for you to hear the effect. The time now is exactly 4 o'clock on the 7th of December. 8 Δεκέμβρη. Νέο τηλεγράφημα του Τσότσιλ. Κυκλοφορούν φήμες για πρόταση ανακοχής του Ελλάς. Μην τη δεχτείτε. Αντικειμενικός σκοπός μας, η εξόντωση του ΕΑΜ. With no hope apparently of settlement. Field Marshal Alexander, General Scobie, and Russian representatives foregathered to await Winston Churchill, who was arriving with Eden. Every effort at a settlement failed, and the problem grew with every failure. Mr. Eden and Field Marshal Alexander, from the roof of the embassy, watched RAF fighter planes firing cannon and rockets at buildings held by the still-fighting forces of Elam. Airborne troops occupying a rooftop position fire their machine gun into a street of Athens to prevent the movement of Elam's forces. Για πρώτη φορά στην ιστορία της βομβαρδίστηκε η Αθήνα. Ο Τσόρτσιλ γράφει στο Ρούσβελτ. Ο Στάλιν ετήρησε κατά γράμμα τη συμφωνία μας. Όσο κράτησαν τα Δεκεμβριανά, ούτε μια λέξη διαμαρτυρία στην Πράβδα. Στις 5 Γενάρη, ο Ελλάς εγκαταλείπει τη μάχη και την πόλη. Hello, recording room. This is Douglas Foley speaking to you from Athens. That concludes our material for today. For this period, we hope to be with you at 1600 GMT, if we can get here. Wishing you a good afternoon. Η συμφωνία της Βάρκιζας και η συμφωνία της Γιάλτας υπογράφτηκαν την ίδια μέρα. Από την αμνηστία εξαιρούνται οι φόνοι εκδίκησης που διαπράχτηκαν επί κατοχής. Ένας τρόπος για να εξαιρεθούν οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης από την πολιτική ζωή για τα επόμενα 40 χρόνια.
Ο Τσόρτσιλ επιστρέφει από τη Γιάλτα για να γευτεί τους καρπούς της νίκης του, την ημέρα της παράδοσης των όπλων. Το λάθος το δικό μας είναι ότι και στο Λίβανο και στη Βάρκηζα παραδώσαμε την εξουσία αυτή την οποία είχε δημιουργήσει το ΕΑΜ στις απελευθερούμενες περιοχές χωρίς κανένα αντίκρισμα και χωρίς καμιά εγγύηση. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που απασχολεί και σήμερα το κόμμα και η ιστορία θα απαντήσει. Ένα λάθος κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή υπήρχε ψευδέστηση και σε εμάς ότι μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανοϊταλούς θα μας αφήνουν ελεύθερους να κάνουμε την δική μας επιλογή. Όποιος δεν έζησε εκείνη την εποχή να βλέπει τους αντάρτες το κλάμα που κάνανε όταν παραδίναν τα όπλα. Από τις συγκλονιστικές αυτές στιγμές της ιστορίας αυτού του τόπου εγώ ξεχώρισα 2-3 φωτογραφίες, 2-3 σκηνές. Αυτές που οι απόγονοι του Έλγιν, του περίφημου Λόρδου Έλγιν, είναι επάνω στις κολόνες της Ακρόπολης, δηλαδή γνήσιοι κατακτητές του πολιτισμού, η αρβίλα των Εγγλέζων, γιατί μια ζωή Εγγλέζους τους θεωρούμε εμείς εδώ πέρα, τουλάχιστον αυτοί που έχουν μελετήσει την ιστορία. Ο Τσόρτσιλ ήθελε να ελέγχει τα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι από την Ελλάδα θα ξεκινούσε ό,τι ξεκίνησε με την ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Και την Κύπρο την ήθελε δικιά του και ο Τσόρτσιλ και η κατοπινή του. Η αντιπαράθεση προήλθε από το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μετά την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής τον Οκτώβριο του 1944. Και είχε απαρχεί τη συμφωνία της Καζέρτας και, όπως είδαμε, τη συμφωνία που έκανε ο Στάλιν με τον Τσόρτσιλ στη Μόσχα. Το ΕΑΜ Ελλάς, υπό τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και με νοπές αντιστασιακές δάφνες κατοχής, είχε ένα καλά συγκροτημένο στρατιωτικό σώμα και διεκδικούσε μερίδιο στην εξουσία, αν όχι όλη την εξουσία. Απέναντί του οι αστικές δημοκρατικές δυνάμεις ήταν τελείως αδύναμες να του αντιπαραταχθούν. Όντας σχεδόν 9 χρόνια εκτός εξουσίας, λόγω δικτατορίας μεταξά και της κατοχής των Γερμανών. Ενώ μεγάλο μέρος του κρατικού μηχανισμού έφερε τη στάμπα του δοσύλλογου. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η συνδρομή των Βρετανών που είχαν μεταφέρει μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, ως συμμαχική δύναμη βέβαια, με πρόσφατη την επιβίωση της αστικής δημοκρατίας, ήθελαν να κρατήσουν τη χώρα υπό τον απόλυτο έλεγχό τους. Την ίδια περίοδο, στην υπόλοιπη Ευρώπη και τον Ειρηνικό, συνεχιζόταν με σφοδρότητα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αν και η ζυγαριά είχε αρχίσει να κλείνει υπέρ των συμμάχων. Στις 14 Οκτωβρίου του 1944 έφτασε στην Αθήνα ο Γεώργιος Παπανδρέου. Δύο μέρες αργότερα σχημάτισε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, στην οποία συμμετείχαν και 6 υπουργοί από το ΕΑΜ. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που έπρεπε να επιλύσει η νέα κυβέρνηση ήταν η αποστράτευση των αντιστασιακών οργανώσεων και η δημιουργία Εθνικού Στρατού. Στις 5 Νοεμβρίου ο Γεώργιος Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι ύστερα από τη συνεργασία που είχε με τον στρατηγό Σκόμπι, τον επικεφαλής των Βρετανικών δυνάμεων, ο Ελλάς και ο Έδες θα αποστρατεύονταν ως τις 10 Δεκεμβρίου του 1944. Όμως η απόφαση αυτή δεν άρεσε στο ΚΚΕ, καθώς η αποστράτευση του Ελλάς
θα του αφαιρούσε ένα ισχυρό χαρτί στην πρόθεσή του να προωθήσει στην Ελλάδα ένα καθεστώς, έτσι λέγανε τότε, σοβιετικού τύπου. Δεν ξέρω αν θα ήταν ακριβώς σοβιετικού τύπου ή αν θα είμαστε τύπου Γιουγκοσλαβίας. Ξέρετε, είναι και εκείνο το ανέκδοτο με την ελληνική κόλαση. Έτσι, είναι η γερμανική κόλαση, η αμερικάνικη κόλαση και η ελληνική και λέει εγώ θέλω την ελληνική. Είναι μια ωραία ιστορία. Στις 20 Νευρίου το πολιτικό γραφείο πήρε την απόφαση να αντιπαρατεθεί με τις αστυνομικές δυνάμεις και τους Άγγλους. Οι διαπραγματεύσεις για την απεστράτευση του Ελλάς ναυάγησαν στις 28 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου οι υπουργοί του Ελλάς αποχώρησαν από την κυβέρνηση του Παπανδρέου. Θα δούμε τώρα άλλο ένα βίντεο, αυτό που είχε φτιάξει το BBC το 1986 για τα γεγονότα. Είναι αντικειμενικοφανές, όπως θέλουν να πιστεύουν οι BBC-άριδες. Να το δούμε. In the closing months of the Second World War, the British re-established their control in Greece. They backed a government in which the Greek resistance, Aeam Elas, had virtually no power in spite of the fact that it ran four-fifths of Greece and had widespread support. The British attitude had led to armed conflict with Elas in the streets of Athens. After 6 weeks fighting, British troops crushed the Greek resistance movement. But the amnesty which had been promised never took place. The result was a two-year drift into civil war. Under the Varkisar Agreement, signed in February 1945, the communist-led Elas surrendered its arms. The Greek government was committed to an amnesty for political crimes and to removing from the police force all those Greeks who had collaborated with the Germans. But the purge of collaborators did not take place. And instead of an amnesty, the Elas partisans faced mass arrest. In the mountain villages, right-wing gangs began to terrorize anyone suspected of having been in the wartime resistance. Some people on our side, the left, also did some extreme things. It's true that they executed some people. The Communist Party was still functioning legally after the Varkisar Agreement, but it did so in this state of terror. What we saw in Greece in 1945 and 1946 was a gradual oppression of the left and all those thought sympathetic to the left by the right wing. The right wing, being in power, used its power as the gendarmerie was formed and the National Guard was formed to ensure that the membership of the gendarmerie and National Guard were sympathetic to the right rather than the left. And increasingly, the left, which embraced a broader and broader spectrum of the population, was... Έτσι, σε μια επίδειξη ισχύως, το ΕΑΜ διοργανώνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου ένα μεγάλο παναθηναϊκό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, παρά την κυβερνητική απαγόρευση. Υπολογίζεται ότι πήραν μέρος σε αυτό περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι. Βέβαια, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, ενώ κάποιοι ιστορικοί λένε ότι το πλήθος ξεπερνούσε τις 500.000. Όπως είδαμε στο πρώτο βίντεο, ο Φαράκος λέει ότι ήτανε όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αθήνας, γιατί τότε δεν υπήρχε τρόπος μεταφοράς με πούλμαν, όπως γίνεται στις προεκλογικές συγκεντρώσεις τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, που μεταφέρουν με πούλμαν ψηφοφόρους από την επαρχία. Το συλλαλητήριο βάφτηκε στο αίμα, καθώς οι διαδηλωτές δέχτηκαν καταιγισμό πυρών από τις δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 30 άτομα και να τραυματιστούν 148. Για το ποιος ήρξα το χειρόν αδίκων υπάρχουν τρεις εκδοχές. Ότι πυροβόλησε κάποιος από το πλήθος με αποτέλεσμα να απαντήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Όπως είπε όμως ο Μέμος ο Φαράκος, και εκείνος σαν λοχαγός του ΕΑΜ είχε όπλο, αλλά δεν το είχε πάρει μαζί του, δεν είχαν τέτοια εντολή. Και ξέρουμε πόσο καλά υπακούαν και υπακούουν ακόμα τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Μέμος τότε ανήκε εκεί.
Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι πυροβόλησε απρόκλητα η αστυνομία. Και υπάρχει και η τρίτη εκδοχή, την οποία εγώ πιστεύω. Τα πυρά ήταν βρετανικά για τη δημιουργία προβοκάτσιας. Την επόμενη, μετά τις κηδείες των θυμάτων, οι συγκρούσεις γενικεύτηκαν με τη συμμετοχή και δυνάμεων του εφεδρικού Ελλάς. Το ΕΑΜ συγκρότησε νέα διαδήλωση με αποτέλεσμα να υπάρχουν και άλλοι νεκροί. Το ίδιο βράδυ ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά πιεζόμενος μεταπίστηκε από τους Άγγλους και παρέμεινε στη θέση του. Η πλάστιγκα άρχισε να γέρνει με το μέρος του Ελλάς που έλεγχε σχεδόν όλη την Αθήνα, εκτός από το κέντρο της πρωτεύουσας. Εκεί στη Μεγάλη Βρετάνια ήταν το κέντρο, το στρατηγείο των Βρετανών. Ενώ οι δυνάμεις του είχε ο Ελλάς στην Αθήνα υπολογίζονταν σε 20.000 άνδρες. Η κυβέρνηση Παπανδρέου μπορούσε να υπολογίζει σε λίγους προφύλακες και αστιφύλακες, σε κάποιους ταγματασφαλίτες και στην τρίτη ορεινή ταξιαρχία που είχε διαρρέψει δάφνες κατά την απόβαση στο Ρίμινι και είχε έδρα στο Ουδί και φυσικά στη Βρετανική δύναμη υπό τον Σκόμπι που διέθετε συνολικά η κυβέρνηση 7.500 άνδρες. Να δούμε τώρα ένα βίντεο από τον Αλίστου Μνήμης, σταθμό του Κομμουνιστικού Κόμματος των 902, που περιγράφει τα γεγονότα σύμφωνα με την άποψη τη δική τους. Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1944, χιλιάδες λαού αγνόησαν την απαγόρευση του Παπανδρέου και συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, απέτηση όλων να σταματήσει η Βρετανική επέμβαση. Όλη η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί εκείνο το πρωί, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. Οι αστυνομικοί επιδείκνυαν τα καινούργια τους βρετανικά τουφέκια και τα αυτόματα Τόμιγκαν. Λίγο μετά τις 10 έκαναν την εμφάνισή τους και τα βρετανικά τάγκς που πήραν θέση στην οδό Πανεπιστημίου, πλάι από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Γύρω στις 11 και χωρίς προειδοποίηση, οι αστυνομικοί τραβήχθηκαν λίγα μέτρα πίσω και άρχισαν πυρ κατά των άοπλων συγκεντρωμένων μαζί με άλλους ένοπλους που βρίσκονταν ταμπουρωμένοι στις ταράτσες της Βουλής και της αστυνομικής διεύθυνσης που βρίσκονταν τότε στη γωνία της Πανεπιστημίου με τη Βασιλή Σοφίας. Η για τη δολοφονική επίθεση είχε δοθεί από τον αστυνομικό διοικητή Άγγελο Έβερτ μετά από σαφείς οδηγίες που του έδωσε προσωπικά ο Γεώργιος Παπανδρέου. Η συμπαγής μάζα του λαού σαν να έπεσε πάνω του μια βουρδουλιά έπεσε μπρούμητα στο δρόμο. Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν προς στιγμή και ο κόσμος σηκώθηκε ξανά και συνέχισε την πορεία του. Τότε ξανά μαζικό πυρ θέρισε αδιάκριτα τους δρόμους. Επίθεση δεχόντουσαν και χιλιάδες άοπλοι διαδηλωτές που ανηφόριζαν την Ηρώδο Αττικού για να φτάσουν στο Σύνταγμα. Το θέαμα μετέδιδα ανταποκριτής Βρετανικής εφημερίδας προσβάλλει το αίσθημα ευπρέπειας κάθε Άγγλου που έτυχε να παρακολουθεί. 21 έπεσαν νεκροί εκείνο το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου 1944. Άλλοι 140 τραυματίστηκαν. Η δολοφονική επίθεση όμως δεν τρομοκράτησε το λαό. Με τον όγκο του παραμέρισε τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πέρασε ανάμεσα από τα βρετανικά τάγκς, αψήφισε τις τρομοκρατικές πτήσεις των εγγλέζικων αεροπλάνων που εφορμούσαν απειλητικά και κυριάρχησε στο κέντρο της Αθήνας. Οι Άγγλοι απέσυραν τις δυνάμεις τους και κρύφτηκαν στο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Μαζί τους κρύφτηκαν οι χείτες και οι ταγματασφαλίτες. Οι αστυνομικοί ταμπουρώθηκαν μέσα στα αστυνομικά τμήματα.
3η Δεκέμβρη του 1944 έμεινε στην ιστορία ως σηματωμένη Κυριακή. Η νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου οι Βρετανοί κλιμάκωσαν την επιθετικότητά τους αφοπλίζοντας τμήματα της Αιαμικής Εθνικής Πολιτοφυλακής και υποκαθιστώντας και τυπικά την κυβέρνηση Παπανδρέου κήρυξαν στρατιωτικό νόμο. Τα ξημερώματα της Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου, τμήματα του ΕΛΑΣ αφόπλησαν αστυνομικά τμήματα και κατέλαβαν το λιμάνι του Πειραιά. Το πρωί 4 Δεκεμβρίου 1944, πάνω από 300.000 συνόδευσαν τα θύματα στην τελευταία τους κατοικία. Στην πλατεία Συντάγματος το πλήθος γονάτισε και έψαλε το πένθυμο εμβατήριο. Στην κορυφή της συγκέντρωσης υψωνόταν ένα πανό που έγραφε «Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει τις αλυσίδες ή τα όπλα». Το πλήθος ανηφόρησε την οδό αναπαύσεως και πλημμύρισε το πρώτο νεκροταφείο και τη γύρω περιοχή, απαιτώντας την άμεση παρέτηση της κυβέρνησης του αίματος. Μη διστάσεις να ενεργήσεις σαν να ήσουν σε κατακτημένη πόλη, όπου γίνεται μια τοπική εξέγερση, τηλεγραφεί στο Σκόμπι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ. Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα από αυτή την εκπομπή. Είναι προσωπικό μου πιστεύω ότι αυτή η χώρα ουδέποτε ήταν ανεξάρτητη. Και βέβαια αυτό το πράγμα έχει στοιχήσει. Το φίλμ αυτό που θα δούμε τώρα με συγκλώνησε πραγματικά. Φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους που για κάποιους λόγους έδωσαν την ψυχή τους και το αίμα εναντίον των κατακτητών. Οι στρατιώτες του Ελλάς μιλάω, έτσι, όπως και οι στρατιώτες του Έδες είχαν πολεμήσει. Δεν βρήκα όμως κάποιο φιλμ από τους Εδεσίτες. Εκείνο που είναι γνωστό ότι μετά τη Βουάρτκιζα εκείνο τους ένοιαζε ήταν να χτυπηθεί το κουκουέ και ο Ελλάς που ήταν η ισχυρότερη δύναμη που υπήρχε. Εξάλλου ο Ναπολέον Ζέρβας, ο αρχηγός του Έδες, όπως έδειξε η ιστορία, τιμήθηκε στη Βουλή, βγήκε βουλευτής κτλ. Ενώ μετά τον Εμφύλιο το Κομμουνιστικό Κόμμα πέρασε στην παρανομία. Το φιλμ της παράδοσης των όπλων από τους αντάρτες είναι για μένα μια από τις συγκλονιστικότερες στιγμές στην ιστορία. Να το δούμε. Τον αφοπλισμό. Εδώ είναι η ανακοίνωση που γίνεται ότι πρέπει να παραδοθούν τα όπλα. Ο τρόπος που τα δίνουν και τα δάκρυα στα μάτια των ανταρτών. Νομίζω ότι αυτά να βλέπουμε, να θυμόμαστε την ιστορία. Ο τρόπος που το πέταξε αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό για μένα.
Στις 5 Ιανουαρίου του 1945 οι δυνάμεις του Ελλάς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα. Κάτω από την πίεση των υπέρτερων κυβερνητικών και βρετανικών δυνάμεων που εντωμεταξύ είχαν μεταφερθεί και άλλες βρετανικές δυνάμεις από την Ιταλία. Στις 11 Ιανουαρίου ο Ελλάς υπέγραψε ανακοχή με τους Βρετανούς και στις 12 Φεβρουαρίου του 1945 έληξαν και τυπικά τα Δεκεμβριανά με τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Το ΕΑΜ είχε ιτηθεί στρατιωτικά και πολιτικά. Στο σημείο αυτό θέλω να δούμε ένα διαφορετικό βίντεο. Είναι ένα απόσπασμα από το θίασο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Είναι η ματιά που είχε δει αυτά τα γεγονότα και τα περιγράφει ο αξέχαστος σπουδαίος σκηνοθέτης, πολυβραβευμένος, αδικοχαμένος, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Να το δούμε. Αεσκλαβωμένε, λάε βασανισμένε, της λευτεριάς θα γερυπησάει εμπρός εμπρός κι όλοι μαζί ας πούμε εμπρός εμπρός. Αντάρτες ελασίτες, σάκιστε τα δεσμά της σκλαβιάς, της λευτεριάς καβάλα χτυπάει να σηκωθούν όλοι οι σκλαβωμένοι αναστηθούν. Yeah.
Έχει θεμέλα, ρίχτε, παλάτια και θρόνους, βαριές αλυσίδες, πορφύρες και νόμους. Ντροπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα αν δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Ντροπή στον εργάτη, στο σκλάβο ντροπή, στο αίμα αν δεν πνίξει μια τέτοια ζωή. Νομίζω ότι αυτό το αφιέρωμα εμένα προσωπικά μου ξύπνησε πάρα πολλές ιστορικές μνήμες, ιστορικές αναλογίες που νομίζω ότι έπρεπε να τις ξαναφέρω, να τις προβάλλω, να τις δώσω και στους νεότερους, στα παιδιά μου, στα παιδιά που δεν έχουν μάθει αυτή την ιστορία ούτε στο σχολείο. Ακόμα δεν διδάσκεται αυτή η ιστορία στο σχολείο. Άρα για πότε θα περάσει η ιστορία, έστω και ψυχρά, μπιμπισιάρικα, να δοθεί στα παιδιά, να μάθουν τι έχει τραβήξει αυτός ο λαός. Ο μηδέποτε ανεξάρτητος, επαναλαμβάνω, και το είδαμε να το λένε και οι ίδιοι οι Εγγλέζοι, οι οποίοι παρέδωσαν τη σκυτάλη μετά στους Αμερικανούς, οι οποίοι έκριναν το αποτέλεσμα του πολέμου. Επειδή όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο με τρομερή φόρτιση, όπως πάντα σε τέτοιες στιγμές βάζω την καραγκούνα για να ξεσκάσουμε. Γεια σας φίλοι μου. Αφασία.gr και τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας θα παρουσιάσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο Κολέγιο των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι η ανάπτυξη, η συνοχή, η τραπεζική ενοποίηση και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και κυρίως της παράνομης. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στις προσπάθειες που καταβάλει η χώρα για την έξοδό της από την κρίση. Ο κ. Σαμαράς θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Συνεδριάζει σήμερα η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την προεδρία του αρχαιότερου κοσμήτωρα του Ιδρύματος για να συζητήσει το ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας αν θα πρέπει να τεθεί σε αργή ο πρίτανης κύριος Θεοδόσης Πελεγρίνης μέχρι να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σήμερα συνεδριάζουν για μία ακόμη φορά και οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ η πλειοψηφούσα παράταξη στο Σύλλογό του ζητάει να γίνει ψηφοφορία με κάλπη με θέμα το άνοιγμα του Ιδρύματος ή όχι και τη συνέχιση του διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Σήμερα συνεδριάζουν επίσης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χωρίς φρένο είναι η πτώση που καταγράφεται στις τιμές των κατοικιών σε όλη την Ελλάδα, με ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες να πωλούν όσο τα κινητά τους για να αποφύγουν τους απανωτούς φόρους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 250.000 απόλυτα σπίτια, ενώ την ίδια ώρα το ενδιαφέρον για αγορά κατοικίες είναι ανύπαρκτο, γεγονός που σε συνδυασμό με τον οκταπλασιασμό των φόρων στα ακίνητα μέσα σε μία πενταετία έχει οδηγήσει σε καθίζηση των τιμών. Μάλιστα, όπως προκύπτει από αγοροπολισίες, η τιμή που ζητεί αρχικά ο ιδιοκτήτης είναι πολύ υψηλότερη σε σύγκριση με αυτήν στην οποία πραγματοποιείται τελικά η συναλλαγή. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καπνιστές όταν βρίσκονται σε χώρους εστίασης όπως εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, καθώς με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας προβλέπονται βαριά πρόστιμα για όσους καπνίζουν εντός των χώρων αυτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει διατάξει εντατικούς ελέγχους και οι παραβάτες, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι θαμώνες, κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα για τους καπνιστές που θα εντοπιστούν με τσιγάρο εντός ενός χώρου εστίασης. Η καμπάνα ενδέχεται να αγγίζει και τα 500 ευρώ. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο περιμένουμε σήμερα Τετάρτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στις ορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός αλλά με έντονο κρύο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι. Αφασία.gr και τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία γιατί, παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία.
νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Αγγελική Στόγια και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία για να δούμε τι συμβαίνει μέχρι αυτήν την ώρα στη χώρα μας και στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο από την πρώτη στιγμή, έτσι που το διαβάσαμε στο zoogla.gr, απασχόλησε ακόμη και εμάς που σκεφτόμαστε αν έχουμε έτσι στο κάποια χρήματα στην άκρη, στο τραπεζικό μας λογαριασμό. Να μας έβαλε σε σκέψεις, μήπως ήρθε η ώρα να αγοράσουμε τελικά ένα σπίτι. Και αυτό το λέω διότι οι τιμές στα ακίνητα έχουν πέσει πάρα πολύ. Χωρίς φρένο θα λέγαμε την πτώση των ακινήτων στην Ελλάδα. Βέβαια, για όλα αυτά θα ήθελα να συνδεθούμε με τον Βασίλη Ζέρβα από την αίθουσα σύνταξης του zoogla.gr, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τα ακίνητα. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, θα λέγαμε, Βασίλη, όλο αυτό, έτσι? Ναι, πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Αγγελική. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος έχει χρήματα αυτή την ώρα στο τραπεζικό του λογαριασμό, όσοι θέλουν να πουλήσουν έτσι ακίνητα θα είναι πραγματικά περιζήτητος, γιατί ουσιαστικά αυτή την ώρα στην αγορά ακινήτων δεν γίνονται αγοροπολισίες. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία προσφέρονται προς πώληση, δεν υπάρχουν αγοραστές. Η αγορά δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι νεκρή. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε σημειώνεται πτώση έως και 60%, δηλαδή ένα ακίνητο, για παράδειγμα, που εκεί του είναι 300.000 ευρώ, μπορεί να φτάσει δηλαδή και στις 130.000 ευρώ. Μιλάμε... Εντάξει, αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά που λες. Ναι, εντάξει, ένα ακίνητο 300.000, ανάλογα και βέβαια την περιοχή που βρίσκεται, έτσι. Ναι, ναι. Ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με τα τιμή ζώνης, όλα παίζουν πια ρόλο. Έχει πολύ σημαντικές πτώσεις. Θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά έτσι παραδείγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι που εσύ αναφέρεσαι. Πρέπει να σου πω όμως ότι αυτό που έχει, που είναι δεδομένο, είναι ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν τουλάχιστον 250.000 απόλυτα σπίτια. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το μέγεθος των σπιτιών που βγαίνουν για πώληση. Και αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί οι άνθρωποι που έχουν πάρει τα σπίτια δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Κυρίως. Και όχι μόνο από τη μία πλευρά προς το κράτος και από την άλλη πλευρά προς τα δάνεια που έχουν πάρει για να αποκτήσουν αυτά τα σπίτια. Έτσι. Σωστά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις που όταν κάποιος έχει ένα δάνειο και ένα σπίτι το οποίο το έχει πάρει πριν από 6-7 χρόνια και να το πουλήσει αυτή τη στιγμή δεν καλύπτει το ποσό του δανείου. Για να το εξοφλήσει. Απίστευτο αυτό που λες, έτσι. Απίστευτο. Γιατί ο κόσμος τώρα έρχεται έτσι στην ανάγκη να πουλήσει ένα σπίτι το οποίο για αυτόν ήταν ένα όνειρο ζωής. Και αναγκάζεται και να το πουλήσει, αλλά και με την πώλησή του δεν ξεχρεώνει και το δάνειο που είχε πάρει για να το αγοράσει. Και ούτε το χαίρεται. Άρα δεν μπορεί να το πουλήσει. Έτσι, πολύ σωστά. Γιατί σε περίπτωση που δεν μπορεί κάποιος να εξοφλήσει το δάνειο, αυτό που οφείλει, δηλαδή το δάνειο έχει κάποιους όρους, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση ακινήτου όταν εσύ χρωστάς, είναι αποθηκευμένο το ακινήτο στο όνομά σου, θα πρέπει να γίνει άρση της προσημείωσης του ακινήτου και συνέχεια να παραχωρηθεί σε κάποιον άλλον. Θέλω λίγο να σταθούμε, Βασίλη. Έγινε μια, διαβάζοντας το συγκεκριμένο άρθρο στο zoogla.gr, έγινε μια έρευνα, μια δημοσκόπηση. Όπου λέει, λοιπόν, της RE-MAX, των μεσητών RE-MAX, το ενδιαφέρον λέει για αγορά σπιτιού σε Μαρούσι, Δροσιά, Κάλλη, Νέα Ερυθρέα, δηλαδή μιλάμε για σπίτια που είναι στα Βόρεια Προάστια, ναι, περιορίζεται σε ακίνητα που κατασκευάστηκαν πριν 15-20 χρόνια. Ναι. Και εδώ, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό θέμα, διότι ο κόσμος προτιμάει να αγοράζει σπίτια, όσοι τέλος πάντων έχουν το κεφάλαιο, τα οποία δεν είναι νεόκτιστα.
Αλλά έχουν μια εικοσαετία που έχουν κατασκευαστεί. Ναι, αυτό συμβαίνει γιατί οι τιμές, ειδικά σε αυτά τα κινητά, έχουν πέσει πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή η πτώση μπορεί να αγγίζει και ακόμη και το 60%. Διαβάζουμε επίσης ότι προτιμούν διαμερίσματα τα οποία δεν είναι μεγάλα. Δεν είναι μεγάλα, εννοείς. 70 τετραγωνικά, μέχρι και 120 το μεγαλύτερο που προτιμούν. Πάντα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έτσι, έρευνα που έγινε από δίκτυο μεσητών. Διαβάζουμε όλο ένα και περισσότεροι πολίτες προχωρούν σε μειώσεις που φτάνουν μέχρι και τις 5.000 ευρώ, αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Δηλαδή έχει σημειωθεί μείωση έως και 60% στην αγορά κινήτων. Ναι. Εσείς ποιο είναι το ρεπορτάζ το δικό σας, Βασίλη? Θα σου πω, κοίτα, είναι πολύ απλό. Νομίζω ότι αν κάποιος, δεν χρειάζεται να είναι και δημοσιογράφος για να βγάλει κάποια συμπεράσματα, αν πάει και κάποιος μπει στις αγγελίες, που μπορεί να βρει διάφορα σπίτια που πολλούνται, εάν κάτσει και τσεκάρει σήμερα για παράδειγμα ένα σπίτι και το παρακολουθεί στην πορεία του, θα δει ότι μετά από μια εβδομάδα ή την επόμενη φορά που θα δημοσιευθεί η ίδια αγγελία, η τιμή θα έχει ήδη μια πτώση. Δηλαδή εννοώ ότι βάζουν οι ιδιοκτήτες τα κινητά τους προς πώληση σε μια τιμή, για παράδειγμα λέω, 200.000 ευρώ, και όταν δεν υπάρχουν βέβαια τηλεφωνήματα, κανείς δεν παίρνει τηλέφωνο για να ενδιαφερθεί. Στην επόμενη φορά λοιπόν που θα πάμε να κάνουν μια αγγελία, μπορεί το ίδιο κίνητο να το βρει κανείς, όχι 200 πια, 160 ή 150.000. Και αυτό μπορεί να συμβεί και σε χρόνο, ενώ και μέσα σε λίγες μέρες μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Σε μια εβδομάδα. Και το τραγικό της ιστορίας είναι ότι πια τα σπίτια πουλούνται πιο χαμηλά από την αντικειμενική τους αξία. Δηλαδή έχει αλλάξει εντελώς η αγορά κινήτων. Θυμίζω ότι το 2008-2007 για παράδειγμα, ένα σπίτι που είχε αντικειμενική αξία 150.000 ευρώ, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, η εμπορική του αξία μπορεί να ξεπερνούσε και τις 300. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν διπλάσια και πολλές φορές υπερδιπλάσια από την αντικειμενική. Τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Mm-hmm. Οι εμπορικές αξίες είναι πολύ μικρότερες από τις αντικειμενικές. Εγώ πάντως έρχομαι να πω, διαβάζοντας το συγκεκριμένο άρθρο, γιατί δεν έχω ας πούμε κάποια χρήματα στο τραπεζικό μου λογαριασμό, τέλος πάντων, και να προχωρήσω μια αγορά κινήτου τη στιγμή που σημειώνονται έτσι μειώσεις έως και 60%. Από την άλλη όμως, να πούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν στην άκρη χρήματα, παρόλα αυτά διστάζουν, υπάρχει ένας προβληματισμός, παρά το γεγονός ότι θα βρουν ένα κινήτο σε χαμηλή τιμή για να το αγοράσουν, δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει και το άλλο. Το πρώτο είναι ότι επίσης οι χρήματα μπορεί να περιμένει, γιατί φαντάζεται ότι μπορεί να πέσουν ακόμα οι τιμές, ακόμα περισσότερο. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι φόροι σε όποιον έχει πια ακίνητα στο όνομά του. Και γι' αυτό το λόγο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων σχεδιάζει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, κυρίως για το διπλό φόρο που υπάρχει στα ακίνητα, δηλαδή για τους ξεχωριστούς φόρους. Ένας φόρος που είναι για κάθε ακίνητο που έχει κάθε ιδιοκτήτη στην κατοχή του, και από την άλλη ο φόρος για τη συνολική ατομική του περιουσία. Αν δηλαδή η αντικειμενική αξία υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, υπάρχει επιπλέον φορολόγηση. Άρα αντιλαμβάνεσαι, να αποκτήσει κανείς ένα σπίτι σήμερα δεν είναι και το πιο απλό. Γι' αυτό το λόγο και όλες όσοι θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι, σίγουρα δεν θα προτιμήσουν ένα σπίτι το οποίο η αντικειμενική του αξία είναι αν των 300.000 ευρώ, διότι εκεί θα έχουν και διπλή φορολογία, σωστά τα λέω? Ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα, Βασίλη. Είναι ένα θέμα το οποίο πάντως θα απασχολήσει πολύ και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις αντικειμενικές, γιατί κυρίως το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι και η φορολόγηση των ακινήτων γίνεται με βάση των αντικειμενικών αξιών, όταν δηλαδή κάποιος να πληρώσει το χαράτσι που λέμε εισαγωγικά στο ακίνητο που διαθέτει, το πληρώνει βάση της αντικειμενικής του αξίας. Η αντικειμενική αξία όμως δεν έχει αλλάξει από το 2007. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ενώ έχουν πέσει τόσο πολύ τα ακίνητα, οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν στα ύψη, άρα οι φόροι είναι πραγματικά δυσανάλογοι, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική αξία των ακινήτων. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τεθεί προς συζήτηση? Βεβαίως. Είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπει η κυβέρνηση και θέλει να δει τι θα γίνει με τις αντικειμενικές αξίες. Αλλά υπάρχει το εξής, ότι αν πέσουν τώρα αντικειμενικές στη φορολόγηση των ακινήτων, θα πέσει και το συνολικό ποσό των εσόδων που κυνηγάει η κυβέρνηση και τις συμφωνίες που κάνει με την Τρόικα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αν μειωθεί το ποσό αυτό βάσει συμφωνίες που έχει γίνει με την Τρόικα, θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να εισπραχθούν άλλα αυτά τα χρήματα. Άρα μιλάμε. Δεν την κλειτώνουμε, τίποτα. Την κλειτώνεις από ένα θέμα σου, δεν την κλειτώνεις από άλλο. Δηλαδή είναι σε φαύλος κύκλος. Έτσι πάει η ιστορία. Δυστυχώς. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Αυτά όσον αφορά τα ακίνητα. Αν θέλετε περισσότερες, έτσι, περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να μπείτε στο zoogla.gr. Είναι ένα από τα θέματα της ημέρας. Εμείς θα προχωρήσουμε, διότι ένα επίσης από τα θέματα της ημέρας και νομίζω αφορά περισσότερο τους καπνιστές, έχει να κάνει με το τσιγάρο και το πρόστιμο. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι καπνίζουν σε χώρους εστίασης, όπως είναι τα εστιατόρια, όπως είναι τα νυχτερινά κέντρα, καθώς έχετε νέα εγκύκλωση από το Υπουργείο Υγείας που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα για όσους καπνίζουν εντός των χώρων αυτών. Εγώ κάπου εδώ θέλω να συνδεθούμε με τον Μάριο Βελέτζα από την αίθουσα σύνταξης του zoogla.gr, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και θέλω και να το ρωτήσω, διότι κάτι τέτοιο είχε γίνει πριν πόσα χρόνια, Μάριο, ότι είχαν πει ότι θα απαγορεύεται το κάπνισμα σε χώρους όπως είναι τα νυχτερινά κέντρα και τα εστιατόρια, και κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε ποτέ. Δεν ξέρω, έχει να κάνει με την Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας βάλει σε σκέψη εμάς τους καπνιστές, διότι πλέον όταν βλέπεις και μαθαίνεις ότι έρχονται βαριά πρόστιμα, τότε θα πρέπει να προσέχεις λίγο περισσότερο αυτή τη φορά το να καπνίζεις σε δημόσιο χώρο. Μπορεί στο παρελθόν να μην έπιασε το μέτρο αυτό. Τώρα όμως βλέπουμε ότι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει διατάξει εντατικούς ελέγχους και οι παραβάτες, τόσο οι επιχειρήσεις δηλαδή όσο και οι θαμώνες, έτσι, γιατί δεν θα την πληρώσουν μόνο οι θαμώνες που καπνίζουν, αλλά και οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα, όπως διαβάζουμε στο zoogla.gr. Για τους καπνιστές τώρα, πάμε λίγο να δούμε πιο αναλυτικά το συγκεκριμένο θέμα, αλλά νομίζω ότι ο Μάριος Βελέτζας, μας ακούει ο Μάριος? Ναι, σας ακούω. Θέλουμε λοιπόν να μας πεις, έχουμε απορίες, τι γίνεται πια με αυτό το μέτρο το οποίο ξαναπανέρχεται, έτσι, διότι και στο παρελθόν, πριν πόσο καιρό έχει γίνει αυτό, Μάρια, με το πρόστιμο στο τσιγάρο, δηλαδή για όσους καπνίζουν σε δημόσιους χώρους? Αυτό έχει, ο νόμος έχει θεσπιστεί εδώ και νομίζω 3 χρόνια είναι. Εδώ και 3 χρόνια και τίποτα δεν έχουμε δει, έτσι, να συμβαίνει. Δηλαδή, σαν να μην έγινε ποτέ. Ναι, έχουμε διαπιστώσει ότι οι Έλληνες παραμένουν θεριάκληδες και αυτό που ακούγεται ευρέως τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες χώρες του κόσμου, ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ καλό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο όμως οι νόμοι αυτοί ποτέ δεν εφαρμόζονται. Η χαρακτηριστική περίπτωση είναι το τσιγάρο, όπου πάλι το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, εμφανίζεται αποφασισμένο να επιβάλλει τον νόμο αυτόν μέσω βαριών. Εγώ τώρα πρόσωπα θα σκεφτώ λίγο πιο πονήρα, Μάρη, διότι βλέπουμε ότι θέλουν να καλύψουν μια τρύπα, όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, να βρεθούν χρήματα, σιγά σιγά να πηγαίνει όλο και καλύτερα η οικονομία. Επομένως, θέλουν να επαναφέρουν νόμους οι οποίοι θα φέρουν έσοδα στην κυβέρνηση. Είδατε ότι στο παρελθόν δεν έπιασε αυτό το μέτρο, σου λέει θα το ξανακάνουμε, διότι είναι και ένας εξτρά τρόπος για να πάρουμε χρήματα. Δεν συμφωνείς αυτό? Ακριβώς. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι και αυτό το μέτρο είναι καθαρά φοροεισπρακτικό, ότι ουσιαστικά εντάσσεται σε μια πολιτική η οποία είναι καθαρά βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα για 2 εβδομάδες, 1 μήνα, έτσι ώστε να βγουν τα νούμερα για ένα διάστημα. Την ίδια στιγμή που έχουμε την Τρόικα, η οποία πιέζει για νέα μέτρα, πιέζει για πληστηριασμούς. Και όλο αυτό, βέβαια, να πούμε, έρχεται λίγες μέρες πριν τις γιορτές. Πολύ ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε και να βγούμε, θα πάμε και στο νυχτερινό κέντρο, θα διασκεδάσουμε έτσι έξω από το σπίτι μας, όπως και να το κάνεις. Και δεν είναι και λίγοι καπνιστές, να το πούμε και αυτό. Μήπως είναι και αυτός, έτσι. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι λίγοι καπνιστές. Ίσως έχει αλλάξει ο τρόπος που καπνίζουν. Δηλαδή, καθώς ο φόρος στα τσιγάρα είναι πολύ αυξημένος, αρκετός κόσμος το έχει γυρίσει σε καπνό.